Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Ριζούπολης, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας των Αθηνών. Ο Απόλλων 2006 θα υποδεχτεί σε 10 λεπτά περίπου την ομάδα της Χρυσούπολης εδώ σε κοντινά πλάνα. Οι παίκτες του Απόλλων 2006 που κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανση λίγο πριν ξεκινήσει η σημερινή πολύ κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Απόλλων 2006 που θέλει απαραίτητα την νίκη για να μην περιμένει τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Βλέπετε και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Θεοχαρίδη, που επέστησε την προσοχή όλη την εβδομάδα στους παίκτες της ομάδας. Νεαροί οι παίκτες του Απόλλων 2006 δίνουν μεγάλη μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία τη φετινή χρονιά. Όπως σας είπαμε, η νίκη είναι μονόδρομος. Ο Απόλλων 2006 που είχε επικρατήσει και της Χρυσούπολης στο πρώτο γύρο στο Περιστέρι με σκορ 2-1. Θέλει μια ακόμα νίκη να κλείσει τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στην κατηγορία. Να πούμε γρήγορα την σύνθεση των γηπεδούχων. Ο Ιτζόγλου κάτω τα δοκάρια, ο Παλαιογιάννης, ο Μίγκυρος, ο Καμπύλης και ο Αδαμίδης θα είναι στην άμυνα. Ο Σπαγής, ο Αλεβίζος, ο Μερκούρη και ο Πούγιας στο χώρο του κέντρου και θετικό δίδυμο θα είναι ο Δημήτρης ο Μπρούσαλους μαζί με τον Σαουντόγκο. Στον πάγκο για την γηπεδούχο ομάδα θα βρίσκονται ο Ραπάη, ο Χρυσανδακόπουλος, ο Ηλίας, ο Νάκης, ο Λεφτάκης, ο Στάτης, αναπληρωματικός γκολκίπερ. Ο Ιτζόγλου Δημήτρης, ο Ντίλα και ο Χρυσανδακόπουλος ο Χρήστος. Εδώ σε κοντινό πλάνο προπονητής των γηπεδούχων. Ο κύριος Γιάννης Θεοχαρίδης, ο οποίος ανέλαβε τις τελευταίες αγωνιστικές την ομάδα του 2006, που βρισκόταν σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση. Έχει περάσει μια ανατροπή νικητής στους παίκτες ομάδας με την εμπειρία του. Κατάφερε ο Απόλλων 2006, τελευταία αγωνιστική, να μην εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, παρά μόνο από το δικό του σήμερα. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου είναι η ομάδα της Χρυσούπολης, που έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Απόλλωνα 2006, φιλοξενούμενη ομάδα με προπονητή τον κύριο Γιάννη Χατζημιχάλη. Με τις άσπρες εμφανίσεις η ομάδα της Χρυσούπολης, ο Παπαχριστόπουλος, ο Μπόικος, ο Μίτσης, ο Γεροδήμος, ο Μαργαρίτης, ο Μαργώνης, ο Μελάς, ο Νταφόπουλος, ο Δουλιγέρης, ο Σταματέλος και ο Μουστακάκης θα ξεκινήσουν τον αγώνα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Στον πάγκο θα βρίσκονται ο Καμαρέτσος, ο Λαλάκης, ο Στάδης, ο Ζαμπέτας, ο Αγγελούσης, ο Ρουστέμης και ο Δουλκερίδης. Κάποιες τελευταίες ασκήσεις για την φιλοξενούμενη ομάδα. Διαιτητής ο κύριος Κυριακόπουλος, βοηθή κύριοι Μαχαίρας και Φωτόπουλος. Πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Από το γήπεδο της Ριζούπολης περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον την έναρξη αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Ο Απόλλωνας που έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες στην φετινή χρονιά, έχοντας νεαρούς παίκτες στο δυναμικό του. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Εμείς θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτόν τον πολύ ενδιαφέρον αγώνα που ολοκληρώνει το φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας των Αθηνών. Ο κόσμος σήμερα που δεν είναι πολύς για την κρισιμότητα του αγώνα. Περίπου στα 50 άτομα έχουν πάρει θέση στις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Εμείς θα τα πούμε σε 5 περίπου λεπτά με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνουν σιγά σιγά από την φυσούνα ο διαιτητής ο κύριος
Κυριακόπουλος με τους δύο βοηθούς, τους κύριους Μαχέρα και Φωτόπουλο. Είναι έτοιμες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο οι ομάδες. Ο Απόλλων 2006 και η Χρυσούπολη. Κάποιες τελευταίες οδηγίες από τον διαιτή στους παίκτες των δύο ομάδων. Ναι. Μεγάλη κρισιμότητα του παιχνιδιού. Το χειροκρότημα από την εξέδρα. Οι δύο ομάδες που παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Χειροκρότημα από την εξέδρα, οι αναμνηστικές χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Η νίκη, όπως είπαμε, είναι απαραίτητη για τον Απόλλωνα. Ας ευχηθούμε να γίνει ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης και της ιστορίας των δύο ομάδων νικητής να βγει το ποδόσφαιρο σε φιλάθλα και αθλητικά πλαίσια, να διεξαχθήσει με μια αναμέτρηση. Φωτογραφήθηκαν και οι δύο οι αρχηγοί. Ο Μπρούσαλης για την ομάδα του Απόλλωνα 2006, εδώ σε κοντινό πλάνο, επιθετικός των γηπεδούχων. Αρχηγός για την ομάδα της Χρυσούπολης είναι ο Μελάς. Δεν θα αργήσει ο διαιτής, ο κύριος Κυριακόπουλος, να σφυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού. Στη σέντρα θα είναι ο Μερκούρη μαζί με τον Μπρούσαλη. Σε κοντινό πλάνο οι παίκτες του Απόλλωνα 2006. Που πέτυχε μεγάλη νίκη την περασμένη εβδομάδα στην Ιεράπολη κόντρα στην ομώνυμη ομάδα με σκορ 4-2. Περιμένουμε το διαιτή να σφυρίξει. Κάποιες διατάσεις από τους παίκτες των δύο ομάδων. Όλα είναι έτοιμα στο γήπεδο της Χρυσούπολης, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Η προσθήνη παλιά που έγινε. Δεν μπόρεσε ο προθυμένος Πούγιας, ο οποίος έτρεξε για να πιέσει τον Παπαχριστόπουλο, τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων που μάζεψε την μπάλα. Οι γηπεδούχοι τώρα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αλλάζουν την μπάλα. Ο Μίγκυρος, ο Γιώργος από την αριστερή πλευρά, συνδυάζεται με τον Καμπύλη. Ο Παντελής ο Σπαγής.
άλλαξε την μπάλα. Ο Γιώργος ο Μίκυρος και πάλι είναι αυτός που θα βγάλει την σέντρα. Θα γίνει η πρώτη κεφαλιά. Δεν θα μπορέσουν οι κυπεδούχοι να απειλήσουν τον Παπαχριστόπουλο που μάζεψε την μπάλα. Με κοντινές πάσες οι φιλοξενούμενοι συνδυάζονται. Πιέζουν οι παίκτες του Απόλλωνα 2006. Δείχνει να ελέγχει την μπάλα ο Γιώργος ο Μίκυρος από την αριστερή πλευρά. Άλλαξε όμορφα την μπάλα με τον Αλεβίζο. Και πάλι ο Αλεβίζος έχει την μπάλα στα πόδια. Θα τη γυρίσει πίσω για τον Παντελή τον Σφαγή και αυτός για τον Σαουντόγκο. Μια σέντρα που θα βγει με στόχο τον τον Πούγια που πίεσε τους αντιπάλους του. Ο Πούγιας τώρα που έχει την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα, πιεζόμενος. Η μπάλα που δεν θα φτάσει στον Μερκούριο, ο οποίος θα κάνει το μακρινό σούτ, παρότι δεν είχε την μπάλα στα πόδια. Πίεσε τους αντιπάλους του, έκανε το μακρινό και φίβολο σούτ ο μέσος των γηπεδούχων, ο Μαρσέλ Μερκούρι. Η μπάλα που πέρασε βέβαια αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Παπαχριστόπουλου. Οι γηπεδούχοι θέλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα πρώτα λεπτά και να πιέσουν την αντίπαλη εστία ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, θέλοντας να διώξουν και το άγχος που παίζουν στην έδρα τους μπροστά στον κόσμο τους σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεβίζο, ο συνδυασμός έξοχος των γηπεδούχων, ο Μπρούσαλης θα κάνει το σούτε. Μεγάλη επέμβαση όμως από τον Παπαχριστόπουλο, πολύ όμορφο το πλασέ με το φάλτσο που επιχείρησε στο σούτε ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης, ο οποίος συνδυάστηκε έξοχα. Αλλά ο τραντοφύλακας των φιλοξενούμενων καταπληκτικά μάζεψε την μπάλα. Ο Σπάγης που αλλάζει την μπάλα με τον Καμπύλη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των γηπεδούχων. Η μπάλα στον Γιώργο τον Μίγκυρο από την αριστερή πλευρά, αυτός δεν μπόρεσε να βρει τον Μπρούσαλη. Παρεμβάλλεται ο Γεροδήμος, παραχωρεί το πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα 2006. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιώργο τον Μίγκυρο από την αριστερή πλευρά. Μια κεφαλιά πάσα από τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη. Η μπάλα στους γηπεδούχους και πάλι με τον Μίγκυρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα. Με τον Χάρη τον Πούγια, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο. Ο υψηλός όμως μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων. Οι γηπεδούχοι που έχουν ξεκινήσει σαφώς πιο επιθετικά τον αγώνα. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πριν από ένα λεπτό η μεγάλη ευκαιρία. Να τώρα η ευκαιρία, τώρα το σουτ που θα γίνει. Δεν ήταν δυνατό το σουτ για να απειλήσει τον goalkeeper, τον φιλοξενούμενο, ο οποίος μάζεψε την μπάλα. Την μπάλα στον Μπρούσαλη, ο οποίος άλλαξε πολύ όμορφα την μπάλα. Η παλιά από τον Πούγια δεν θα μπορέσει. Δεν θα μπορέσει ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης σε αυτήν την πολύ δυνατή παλιά από τον Πούγια να κοντρολάρει την μπάλα και να κάνει το σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή της εστίας του Παπαχριστόπουλου. Διεκδικείται η μπάλα στον αέρα. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Σαουντόγκο στον Παντελή Σφαγή και πάλι ο Σαουντόγκο που παίζει από τα δεξιά.
Συνδυάζονται οι γηπεδούχοι τώρα με τον Μερκούρι να γυρίσει την μπάλα πίσω. Και τώρα έχουμε τον Σφαγή να προωθείται και να κάνει και το άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Σαουντόγκο, που ήταν αδύνατο να προλάβει την δυνατή παλιά από τον Παντελή τον Σφαγή. Ένα πλάγιο που εκτέλεσε ο Μίτσης για την ομάδα της Χρυσούπολης. Ο Αδαμίδης που θα διώξει. Ο Αδαμίδης και πάλι επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα. Μπάλα κόντραρε. Απομάκρυνε ο Καμπύλης όσο χρειαζόταν την μπάλα. Δυνατές μάχες που δίνει λίγα μέτρα πάνω από την σέντρα του γηπέδου. Ο Πούγιας κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα με τον Μπάμπη. Τον Αδαμίδη να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Τελικά θα φύγει από την μπάλα. Ο Αδαμίδη θα εκτελεσεί το φάουλ αυτό από τον Παντελή τον Σφαγή. Μια πρώτη κεφαλιά. Μια δεύτερη. Προσπαθεί να γυρίσει το σώμα του και να κάνει το σούτ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα 2006. Με το σούτ αρχικά από τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη. Ο διαιτητής που έχει σταματήσει τον αγώνα. Έχοντας στην εξέλιξη της φάσης καταλογίσει ένα offside. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Μπάμπη τον Αδαμίδη, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο. Ο Μπόικος εκτελεί το πλάγιο. Η σέντρα από τον Μαργαρίτη. Το φάουλ από τον Αδαμίδη επάνω στον Σταματέλο. Ένα φάουλ που κατελογίζει ο διαιτητής. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η μπάλα που θα περάσει ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιτζόγλου. Ο τραντοφύλακας των γηπεδούχων θα στήσει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το ελεύθερο. Δίνοντας την μπάλα στον Παντελή τον Σφαγή. Ο Σφαγής βρίσκει στήριγμα στον Καμπύλη. Και πάλι μπάλα στον Σφαγή που εναλλάσσεται με τον Μπάμπη τον Αδαμίδη στην θέση του τελευταίου αμυντικού στην άμυνα των γηπεδούχων. Μια προσπάθεια από τα δεξιά με τον Νταφόπουλο, ο οποίος άνοιξε πολύ την μπάλα, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. Ο Γιώργος Ομίγκυρος από την αριστερή πλευρά. Άλλαξε την μπάλα με τον Αλεβίζο. Αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σφαγή. Το πλάγιο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Όμορφος ο συνδυασμός των παικτών του Απόλλωνα 2006, έκανε μια πάσα σαν τα κουνάκι γυρίζοντας την μπάλα ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης, εκεί δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Καμπύλης στον Ιτζόγλου, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα η μπάλα στους παίκτες της Χρυσούπολης από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Σταματέλο, η Τζόγλου έκανε την παλιά. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Απόλλωνα 2006 να συνδυαστούν σωστά. Η μπάλα δεν θα φτάσει σωστά στον Χάρη τον Πούγια. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Χρυσούπολης από την δεξιά πλευρά. Με τον Εμπόικο, ο Σταματέλος ο οποίος ξεφεύγει, έρχεται πολύ δυνατά, τον ανακόπτει ο Αδαμίδης.
Θα γυρίσει πίσω στον Τζόγλου. Σαουντόγκο. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι τώρα. Ένα φάουλ για λογαριασμό του Απόλλωνα 2006. Το οποίο εκτέλεσε ο Σφαγής δίνοντας την μπάλα στον Καμπύλη που προωθείται, κάνοντας την κάθετη πάσα για τον Μπρούσαλη. Συνδυάζονται οι παίκτες του Απόλλωνα, δεν μπορούν όμως να διασπάσουν την καλωστημένη αμυντική διάταξη των φιλοξενούμενων που παίζουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά με πολυπρόσωπη άμυνα. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι σε προσπάθεια του Μουστακάκη. Από τα δεξιά έχουμε τον Βαγγέλη τον Παλαιογιάννη, ο οποίος κάνει μια κούρσα, κερδίζει το πλάι και το επιτελεί ο ίδιος. Οι κόντρες ευνοούν τους φιλοξενούμενους που απομακρύνουν την μπάλα με τον Μίτσι. Η μπάλα στον Κώστα τον Ιτζόγλου, ο οποίος θα την αλλάξει με τον Καμπύλη. Ο Καμπύλης με τον Γιώργο τον Μίγκυρο από την αριστερή πλευρά, αυτός θα βγάλει την σέντρα, πολύ καλή σέντρα για τον Δημήτρη Μπρούσαλη. Αυτός γύρισε την μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Δεν βρέθηκε εκεί κανείς παίκτης της γηπεδού ομάδας. Θα χάσει την μπάλα ο Σαουντόγκο, όμως οι γηπεδούχοι θα ζητήσουν ένα φάουλ γιατί έχει αντίθετη άποψη. Έχει σταματήσει νωρίτερα τον αγώνα. Ο Σταματέλος που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες αυτά τα πρώτα λεπτά για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Θα βγάλει μια σέντρα με στόχο τον Εμελά. Απομάκρυνε την μπάλα με το κεφάλι ο Μίγυρος, παραχωρεί το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε για την ομάδα της Χρυσούπολης από τα δεξιά. Όπως κινούνται οι φιλοξενούμενοι, πιέζει ο Αλεβίζος. Δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα ο Καμπύλης, έγινε ένα δύναμο σουτ στη συνέχεια από τον Ντουλιγέρη. Εύκολα ελέγχει την μπάλα ο Κώστας ο Ιτζόγλου, ο οποίος θα δώσει στον Σφαγή την μπάλα για να ξεκινήσει μία ακόμα επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Ένα φάλ που θα γίνει πάνω στον Μαρσέλ Μερκούρη, τον μέσο των γηπεδούχων, ο οποίος έβαλε έξινα το σώμα του. Κέρδισε το φάλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Ο Γιώργος ο Μίγκυρος θα πάει για να το εκτελέσει το φάουλ αυτό. Η μπάλα που μακρύνεται από τους παίκτες της Χρυσούπολης. Ο Καμπύλης συνδυάζεται με τον Παντελή τον Σφαγή, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ για την ελαφρά ταξιαρχία από την αριστερή. Από την αριστερή πλευρά, με τον Γιώργο τον Μίγκυρο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πολύ ο κόσμος τώρα μέσα στα κάρε τον φιλοξενούμενο. Θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Μπρούσαλη. Στη συνέχεια επιχείρησε ο Χάρης ο Πούγιας να διεκδικήσει την μπάλα. Από τους αντιπάλους του εκεί φάνηκε να σπρώχνει κάπως τον αντίπαλό του για να πάρει καλύτερη θέση ο διαιτητής
κατελέγησε την παράβαση, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Παπαχριστόπουλος. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεβίζο. Στη συνέχεια έχουμε τον Μπάμπη τον Αδαμίδη να κάνει το φάουλ επάνω στον Μουστακάκη. Ένα φάουλ για την ομάδα της Χριστούπολης από την αριστερή πλευρά. Οι φιλοξενούμενοι που δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάποια σημαντική φάση μπροστά στην εστία του Ιτζόγλου. Απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι ο Γιώργος ο Μίγκυρος. Παραχωρεί το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Με τον Χάρη τον Σταματέλο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Με το ένα χέρι απομακρύνει την μπάλα ο Ιτζόγλου, έρχεται πολύ δυνατά και με πολύ πάθος ο Σαουντόγκο να κερδίσει την μπάλα, αλλά έκανε το εύκολο και αβιαστό λάθος ο παίκτης των γηπεδούχων. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών της Χρυσούπολης, κερδίζουν τις κόντρες. Απομάκρυνε την μπάλα ο Γιώργος Ομίγκυρος ψύχρεμα από τα καρέ του Ιτζόγλου. Η μπάλα στον Μαργαρίτη, ο οποίος θα βγάλει νέα σέντρα, απομάκρυνε με το κεφάλι ο Μπάμπης ο Αδαμίδης. Τώρα έχουμε τον Καμπύλη να αλλάζει με τον Μίγκυρο και αυτός να βρίσκει τον Σπαγή. Ο Σπαγής από τα δεξιά θα βγάλει μια σέντρα ψάχνοντας τον Μπρούσαλη. Προβολή στο βάθος από τον Γεροδήμο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο για τον Απόλλωνα 2006. Προσπάθεια με τον Πούγια, ο οποίος δεν σιγούρεψε την πάσα του για τον Μερκούρη. Η μπάλα τώρα που θα φτάσει στον Παπαχριστόπουλο. Είναι δικαιολογημένο το άγχος που έχουν οι γηπεδούχοι. Οι θυσίες και οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς παίζονται σε αυτό το παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική σήμερα. Ο Απόλλωνας που θέλει μόνο νίκη για να αισθάνεται ασφαλής για την παραμονή του στην κατηγορία, χωρίς να εξαρτάται από τα άλλα αποτελέσματα. Ένα μακρινό, τελείως άστοχο σούτα από τον Σταματέλο. Κανένας κίνδυνος για τον Κώστα τον Ιτζόγλου. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων θα πάει αργά-αργά για να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο. Ζητάει από τους συμπαίκτες του να προωθηθούν. Διεκδικείται η μπάλα στον αέρα. Όμορφα κοντρολάρει την μπάλα ο Μερκούρη. Στη συνέχεια είχαμε τον Αλεβίζο να πιέζει τους αντιπάλους του για να κερδίσει την μπάλα, το φάουλ τελικά που έχει καταλογίσει ο διαιτητής για την γηπεδού κομμάδα. Ένα φάουλ για τον Απόλλωνα 2006 και ενώ τώρα συμπληρώνουμε το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Βαγγέλης ο Παλαιογιάννης. Μάζεψε την μπάλα εύκολα ο Παπαχριστόπουλος ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Αλλάζει την μπάλα με τον Μίτσι. Θα χάσει την μπάλα Μουστακάκης. Κέρδισε την μπάλα ο Σαουντόγκο, γύρισε την μπάλα πίσω στον Καμπύλη. Ο Μπάμπης ο Αδαμίδης κάνει την κάθετη πάσα, ένα μαρκάρισμα δυνατό επάνω στον Σαουντόγκο. Ένα φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα 2006, το οποίο εκτελέστηκε. Γρήγορα ο Σαουντόγκο και πάλι επιχειρεί να κερδίσει την μπάλα.
Πιέζοντας τον Μουστακάκη ήρθε σε βοήθεια και ο Αδαμίδης, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Πολλά τα δυνατά μαρκαρίσματα από την πάνω πλευρά της, από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Ένα φάουλ που εκτέλεσαν οι παίκτες της Χρυσούπολης. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Η πάσα από τον Πούγια δεν ήταν καλή. Έρχεται τώρα ο Γιώργος Ομίγκυρος να βάλει την κόντρα στον Μπόικο. Το πλάγιο είναι το κέρδος για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ελέγχει την μπάλα ο Καμπύλης, τη γυρίζει πίσω για σιγουριά στον Νεκτάριο τον Σπαγή. Τρέχει ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης για να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Ο διαιτητής έχει καταλογίσει ένα φάουλ από τον έμπειρο επιθετικό και αρχηγό του Απόλλωνα 2006. Ο οποίος παίζει με πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα. Παρόλα αυτά, λόγω της αγάπης του για την ομάδα, σφίγγει τα δόντια θέλοντας να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει την παραμονή στην κατηγορία. Διεκδικείται η μπάλα. Τώρα έχουμε τον Ιτζόγλου να την απομακρύνει. Επιχείρησε στο βάθος ο Μπρούσαλης να προλάβει την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο βοηθός όμως έχει σταματήσει τον αγώνα νωρίτερα. Έχοντας σήκωσε το σημειάκι θεωρώντας ότι η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα τώρα στους φιλοξενούμενους με τον Μπόικο από τα δεξιά. Να μην μπορεί να ξεπεράσει τον Χάρη τον Μπούγια, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο. Έδωσε κοντινό πλάνο με το άσπρο μπλουζάκι. Όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα προπονητής στο γήπεδο του Χωνό, ο κύριος Γιάννης Θεοχαρίδης. Δίνει οδηγίες στους νεαρούς παίκτες των γηπεδούχων. Όμορφος ο συνδυασμός ανάμεσα στον Σαουντόγκο. Η μπάλα στον Μπρούσαλη. Ο Μπρούσαλης αμέσως έκανε την παλιά για τον Σαουντόγκο. Όμως πιο γρήγορα βγαίνει από την εστία του και μαζεύει την μπάλα ο Παπαχριστόπουλος. Ο Χάρης ο Σταματέλος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μαργαρίτη που θα βγάλει τη σέντρα. Απομάκρυνε με το κεφάλι την μπάλα ο Καμπύλης. Και τώρα έχουμε τους γηπεδούχους να προσπαθούν να συνδυαστούν. Η πάσα δεν ήταν καλή για τον Μπρούσαλη. Κοντρολάρει την μπάλα ο Καμπύλης. Κάνει το άνοιγμα για τον Γιώργο τον Μίγκυρο, ο οποίος θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Θεωρεί ότι είναι κανονικό το μαρκάρισμα από τον Ταφόπουλο. Ένα πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο. Εσύ έγινε κάτι. Κόψε, ξαναμιλάει. Πάμε. Το βοηθό δεν ξαναμιλάει. Ξέρει το σπίτι σου. Συνέχεια στο παιχνίδι ένα πλάγιο το οποίο εκτελέσει και η πάσα του Σταματέλου για τον Δουλιγέρη. Το πλάγιο είναι τελικά για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα που θα απομακρυνθεί από τον Παντελή τον Σπαγή. Το λάθος από τους παίκτες της Χρυσούπολης. Ο Γιώργος Ομικύρος θα εκτελέσει το πλάγιο σε λίγο για λογαριασμό των γηπεδούχων. Μια προσινή παλιά για τον Σταματέλο. Σταματέλος ο οποίος θα βγάλει νέα σέντρα. Θα διώξει την μπάλα στο Σαουντόγκο τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον Μουστακάκη. Ο Σαουντόγκο τώρα που θα κάνει και τη μεταβίβαση για τον Παντελή τον Σπαγή.
Συνδυάζονται όμορφα εκεί παιδούχοι, αλλά ο διαιτητής βλέποντας να χάνει την μπάλα, ο Μερκούρη αντικανονικά έδωσε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα από τον Καμπύλη για τον Μίγκυρο. Ο Μίγκυρος ξεφεύγει από τους αντιπάλους, του ψάχνει κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Αλεβίζο. Όμορφος ο συνδυασμός των γηπεδούχων με τον Σαουντόγκο να κερδίζει μια κόντρα, να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, να μην μπορεί να κάνει όμως το σούτ, κλεισμένος από τους παίκτες της Χρυσούπολης. Ο Σταματέλος τώρα που κρατά την μπάλα στα πόδια. Δείχνει να ελέγχει την μπάλα ο Μπάμπης ο Αδαμίδης, την αλλάζει με τον Καμπύλη. Ο Καμπύλης για τον Αδαμίδη και πάλι. Αυτός θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Σαουντόγκο από την δεξιά πλευρά, όπως κινούνται οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα στον Παντελή τον Σπαγή. Ο Σπαγής θα βρει και πάλι τον σταμάτη τον Καμπύλη και αυτός με τη σειρά του. Τον Αλεβίζο, Αλεβίζος για τον Μπρούσαλη, ο οποίος ξέφυγε από τους αντιπάλους, σου έκανε και την πάσα για τον Πούγια. Βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Καμπύλης, την μπάλα που θα γυρίσει εύκολα πίσω στον Κώστα τον Ιτσόγλου και αυτός με τα χέρια γρήγορα για τον Καμπύλη. Ο Γιώργος ο Μίγκυρος που θα βγάλει μια σέντρα, πολύ καλή μπάλα θα περάσει. Έρχεται γρήγορα ο Σαουντόγκο, προλαβαίνει την μπάλα παρά το μαρκάρισμα από τον Μουστακάκη, ξεφεύγει. Θα βγάλει και την σέντρα σου, την μπάλα που βρήκε και το κάτω δοκάρι της εστίας του Παπαχριστόπουλου. Σε αυτήν την σέντρα σου, από θέση πολύ πλάγια, από δύσκολη να αμφισβήτητα θέση, ο Σαουντόγκο έκανε αυτό το σούτ θέλοντας να ευνηδιάσει τον Παπαχριστόπουλο. Η ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο στην αναμέτρηση. Με τον Απόλλωνα 2006 να έχει την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο ποσοστό και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Μπάμπης ο Αδαμίδης που θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Παντελή τον Σπαγή. Ο Σπαγής αλλάζει την μπάλα από την αριστερή πλευρά και το Γιώργος ο Μικύρος. Πιέζουν οι γηπεδούχοι σε όλα τα πλάτη και μήκη του γηπέδου. Θα απομακρύνει την μπάλα ο Βαγγέλης ο Παλαιογιάννης, διώχνοντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου το πλάγιο, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Μπόικο. Ο Μπάμπης ο Μπόικος ο δεξιός fullback των φιλοξενούμενων. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Μαργαρίτη που έβγαλε μια σέντρα για ένα σημείο που κινείται ο Παντελής ο Σφαγής. Θα διώξει την μπάλα ο Μικύρος. Απομάκρυνε την μπάλα και ο Μπάμπης ο Αδαμίδης. Ο Αδαμίδης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει όμορφα την μπάλα. Δέχεται και το αντικανονικό μαρκάρισμα, το φάουλ, πολύ σωστά από τον διαιτή. Ένα φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα, ο διαιτής που ζητά κοντά του να πάει ο Μουστακάκης, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα που έκανε πριν από λίγο στον Αδαμίδη. Το σουτ που θα γίνει μεγάλη επέμβαση. Το σούτ από τον Παντελή τον Σπαγή με τον Δημήτρη Μπρούσαλη να γυρίζει όμορφα την μπάλα στον Σπαγή, αυτός να κάνει το σούτ και τον Παπαχριστόπουλο και πάλι ως απομηχανής θεός να αποσοβεί το μοιραίο για την ομάδα του βρίσκοντας την μπάλα στο σωστό χρόνο, την απομάκρυνε
και πάλι γηπεδούχοι με τον Πούγια και τον Γιώργο Τομίγκυρο, ο οποίος από την αριστερή πλευρά έχει και την βοήθεια του Παλαιογιάννη, ο οποίος ήρθε από τα αριστερά. Να η ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, η σέντρα που θα βγει από τον Σφαγή, ο οποίος δεν έκανε το σουτ και ενώ είχε πολύ καλή θέση μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων, θεώρησε προτιμότερο να βγάλει την παράλληλη σέντρα. Η ευκαιρία που θα χαθεί, ο Σαουτόγκο τώρα που έτρεξε και πίεσε. Ο Απόλλωνας 2006 λοιπόν, σε 2-3 περιπτώσεις που δημιούργησε τις προϋποθέσεις αυτό το πρώτο ημίχρονο για να φτάσει σε κάποιο γκολ. Ο Σταματέλος θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Ένας συνδυασμός των φιλοξενούμενων με τον Μελά, τον αρχηγό της φιλοξενούμενης ομάδας, να μην μπορεί να προλάβει την μπάλα. Τον κάλυψε έξυπνα ο Γιώργος Ομιγκύρος, η αλλαγή παιχνιδιού από τον Σφαγή για τον Καμπύλη, ο Καμπύλης για τον Σαουντόγκο. Ο Σαουντόγκο ξεφεύγει από τους αντιπάλους του, διατηρεί την μπάλα στα πόδια αλλά θα πρέπει να την δώσει σε κάποιον συμπαίκτη του. Έρχεται ο Αδαμίδης για στήριγμα, ο Αλεβίζος τώρα που έχει την μπάλα στα πόδια, θα γίνει το σούτε, η μπάλα θα κοντράρει. Στο σούτε από τον Κώστα τον Αλεβίζο όμως δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να απειλήσουν όπως θα ήθελαν την εστία του Παπαχριστόπουλου. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Μίγκυρο, στη συνέχεια ο Καμπύλης κέρδισε την μπάλα από τους αντιπάλους του και ο λάθος πάσα στη συνέχεια από τον Πάπη τον Αδαμίδη. Θα κερδίσουν την μπάλα οι γηπεδούς και τώρα έχουμε τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη από τα δεξιά να βγάζει την παράλληλη σέντρα. Έρχεται από την αριστερή πλευρά γρήγορα γρήγορα ο Γιώργος Ομιγκύρος, ο οποίος θα βγάλει και τη σέντρα η μπάλα στην πλάτη του Μελά και θα έχουμε το πλάγιο. Το κόρνερ τελικά. Ένα κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα 2006. Θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη στο βάθος. Ο επιθετικός των γηπεδούχων που σηκώθηκε στον αέρα έπιασε την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να τη στείλει προς την εστία του Παπαχριστόπουλου. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είναι αυτός που σε 2-3 περιπτώσεις κρατά ζωντανή την ομάδα του. Μια πρώτη μονομαχία στον αέρα κερδισμένη από τον Μίγκυρο. Η προσπάθεια με τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη, ο οποίος κρατά την μπάλα στα πόδια παρά την πίεση. Η παλιά που έγινε, να η προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα 2006 με τον η πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα θα γίνει το σούτ, δεν θα μπορέσουν στο σούτ από τον Μερκούρη πριν από λίγο και την προσπάθεια του Μπρούσαλη στις κόντρες που είχαμε. Το σούτ από τον Μερκούρη λοιπόν, η μπάλα κόντρα απομακρύνθηκε. Έχει φτάσει τώρα στον Κώστα τον Ιτζόγλου, ο Απόλλωνας που έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο ημίγρονο. Το μόνο που λείπει από την γηπεδούχο ομάδα είναι το γκολ, που αποτελεί βέβαια και την επεκτουσία του ποδοσφαίρου. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Μπρούσαλης, δεν μπόρεσε ο Σφαγής να την κερδίσει από τους αντιπάλους του. Έχουμε τώρα τον Εμελά να γυρίσει την μπάλα για τον Γεροδήμο. Ο Σαουντόγκο θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Εμπάμπη τον Αδαμίδη που προωθείται. Ο Μερκούρη είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια, την δίνει για τον Σφαγή. Ο Σφαγής κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μίγκυρο.
Ο Πούγιας είναι αυτός ο οποίος ξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Να το σουτ, να έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο διαιτητής έχει σταματήσει τον αγώνα. Ο βοηθός είναι αυτός που θεωρεί ότι ο Μπρούσαλης επιχείρησε να διεκδικήσει αντικανονικά την μπάλα μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Σαουντόγκο είναι αυτός ο οποίος τρέχει και πιέζει τον Μουσακάκη. Άλλαξαν την μπάλα, η μπάλα που έφτασε στον Σταματέλο. Έρχεται πολύ γρήγορα ο Πούγιας, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Αλεβίζο, και τώρα έχουμε τους γηπεδούς από την δεξιά πλευρά να συνδυάζονται με τον Σαουντόγκο. Ο Σφαγής, ο οποίος έχει χώρο. Ένα φάουλ, σε πολύ καλό σημείο ένα φάουλ που θα γίνει επάνω στον Γιώργο τον Μίγκυρο, ο οποίος είχε προδειθεί, επιχείρησε. Να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον αγώνα 2006. Και ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε το 40 λεπτό της αναμέτρησης. Κοντά στην μπάλα είναι ο Βαγγέλης ο Παλαιογιάννης. Είναι και ο Σφαγής λίγα μέτρα πιο πίσω. Να δούμε τι θα σκεφτούν οι παίκτες του Απόλλωνα. Είναι και ο Χάρης ο Πούγιας. Φεύγει ο Παλαιογιάννης. Θα εκτελεστεί το φάουλ αυτό από τον Παντελή τον Σφαγή, ο οποίος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία του Παπαχριστόπουλου. Συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο το οποίο εκτελεί ο τραντοφύλακας των φιλοξενούμενων, ο Ανδρέας Παπαχριστόπουλος. Έχουμε τον Μουστακάκη να κάνει την πάσα. Θα κερδίσουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Τώρα έχουμε την πολύ όμορφη παλιά από τον Μερκούρη για τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη. Αυτός άλλαξε την μπάλα με τον Παλαιογιάννη. Και τώρα η γηπεδού και πάλι με τον Σαουντόγκο. Ο Σαουντόγκο, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Μερκούρη. Ο Μερκούρης για τον Αλεβίζο. Ο Αλεβίζος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τους αντιπάλους του και να κάνει και το σούτ. Θα κάνει το φάουλ αντιθέτως επάνω στον Ενταφόπουλο. Ένα φάουλ για την ομάδα της Χρυσούπολης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο με τον Άγγελο τον Μαργαρίτη, ο λίμπερο της φιλοξενούμενης ομάδας. Αλλάζει με τον Μίτσι. Διεκδικείται η μπάλα στον αέρα. Κερδισμένος ο Μελάς, ο οποίος έκανε ένα άνοιγμα πολύ δυνατό. Ο Πούγιας είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα από τον Εμπόκιο, αλλά ο αμυντικός των φιλοξενούμενων κέρδισε αρχικά την μπάλα, συνέχεια κέρδισε εκ νέου για τον Απόλλωνα 2006, ο Χάρης, ο Πούγιας, ο οποίος θα κάνει μια πολύ καλή κάθε την παλιά για τον Παλαιογιάννη, που βγαίνει συχνά πυκνά και σαν κρυφός κυνηγός σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Μια παράλληλη σέντρα που θα βγει. Το κόρνερ είναι το κέρδος για τον Απόλλωνα 2006. Ο Σαουντόγκο δεν μπόρεσε να βγάλει τη σέντρα. Ο Αδαμίρης θα βγάλει μια σέντρα εύκολα. Ο Παπαχριστόπουλος μαζεύει την μπάλα. Διεκδικείται η μπάλα στον αέρα, κερδισμένη η φιλοξενούμενη.
Ο Καμπύλης είναι αυτός που γυρίζει την μπάλα πίσω για σιγουριά στον Κώστα τον Ιτζόγλου. Έχουμε τον Μπάμπη τον Αδαμίδη τώρα για τον Σαουντόγκο. Ο Αλεβίζος είναι αυτός που κάνει την κάθε την παλιά, ο Σαουντόγκο τρέχει. Κάνει το άνοιγμα να προλάβει την μπάλα. Διατηρεί την μπάλα στον ελεγχό του, βγάζει και τη σέντρα. Ο Χάρης ο Πουγιάς είναι αυτός ο οποίος καθυστέρησε στην προσπάθεια του να κοντρολάρει την μπάλα και να κάνει και το σούτ. Η μπάλα που μακρύ και να η ευκαιρία τώρα. Ο Πουγιάς δεν θα προλάβει την γρήγορη έξοδο του Ανδρέα του Παπαχριστόπουλου, του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων που μαζεύει την μπάλα μπροστά από τον παίχτη των γηπεδούχων, τον Πουγιά. Με το κεφάλι ο Σπαγής, αρχικά συνέχεια ήρθε σε βοήθεια και ο Γιώργος ο Μίγκυρος. Ένα φάουλ που έχει καταλογίσει ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Κυριακόπουλος. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Χάρης ο Σταματέλος για την ομάδα της Χρυσούπολης. Θα γίνει πάσα από τον Μίτσι. Ένα σούτ τελείως άστοχο από τον Μουστακάκη. Ένα σούτ που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι γηπεδούχοι. Ο Κώστας Ιτζόγλου που στείνει την μπάλα και εκτελεί το ελεύθερο. Ο Μουστακάκης ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μίτσι. Συνδυάζονται οι φιλοξενούμενοι. Ο Μάκρε την μπάλα ο Γιώργος ο Μικύρος. Η μπάλα που θα βρεθεί και πάλι στον Εμπόκιο που θα βγάλει την σέντρα. Δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά, όμως θα κερδίσουν την μπάλα επικίνδυνα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τελευταία στιγμή ο Καμπύλης ήταν αυτός ο οποίος άλλαξε την πορεία της μπάλας και αυτή δεν έφτασε στον Ντουλιγέρη. Οι παιδούχοι τώρα συνδυάζονται με κοντινές πάσες. Με τον Καμπύλη να προωθεί την μπάλα για τον Σπαγή. Η πάσα από τον Μίγκυρο δεν είναι καλή. Ο Αδαμίδης είναι αυτός ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Γιώργο τον Μίγκυρο. Η σέντρα που επιχείρησε ο Αλεβίζος. Η μπάλα που μακρύθηκε από τον Μίτσι δεν έφτασε στον Σαουντόγκο. Βρισκόμαστε στις τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφίξει για τελευταία φορά σε ένα πρώτο ημίχρονο με τον Απόλλωνα 2006 να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας και τις σπουδαιότερες ευκαιρίες για να φτάσει στον γκολ. Οι φιλοξενούμενοι τώρα που συνδυάζονται. Ο Αδαμίδης κοντά στον Ντουλιγέρη, ο διαιτητής θεωρεί ότι έκανε φάουλο ο Αδαμίδης επάνω στον επιθετικό της Χρυσούπολης. Thank you.
Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Χάρης ο Σταματέλος. Τελείωσε άστοχο το φάουλ αυτό και ο διαιτητής μόλις τώρα θα σφίξει για τελευταία φορά που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες δίχως θέρματα στο πρώτο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί η παραμονή των δύο ομάδων στην κατηγορία τελευταία αγωνιστική του πρωταλήματος της δεύτερης κατηγορίας των Αθηνών. Ο Απόλλων που τα είχε όλα, είχε πάθος, είχε αρκετά καλή εμφάνιση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το μόνο που έλειπε για την ομάδα του Απόλλωνα 2006 και ενώ οι ομάδες πηγαίνουν για τα αποδυτήρια σε ένα πρώτο ημίχρονο που τελείωσε. Το μόνο που έλειπε από την γηπεδούχο ομάδα είναι το γκολ για να φύγει και το άγχος των νεαρών παικτών της γηπεδούχο ομάδας. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες δίχως θέρματα. Με την ομάδα της Χριστούπολης να έχει αποκλειστικό στόχο τον βαθμό της οπαλίας και να παίζει με διπλή ζώνη άμυνας και να επιχειρήσει σε κάποιες σποραδικές επιθέσεις να δημιουργήσει κινδύνους χωρίς να τα έχει καταφέρει για την αιστεία του Κώστα του Ιτζόγλου. Και πάλι θα τα πούμε σε 10 περίπου λεπτά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Οι παίχτες του Απόλλωνα 2006 θα περάσουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν πάρει ήδη θέση οι παίχτες της Χρυσούπολης μαζί με το διαιτητικό τρίο. Οι φιλοξενούμενοι που θα κάνουν και μια αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Αγγελούσης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σε κοντινό πλάνο ο προπονητής των γηπεδούχων, ο κύριος Γιάννης Θεοχαρίδης, ο οποίος έδωσε οδηγίες στην ανάπαυλα στους παίκτες ομάδας για τον τρόπο που πρέπει να διασπάσουν την καλωστημένη αμυντική διάταξη των φιλοξενούμενων. Το παιχνίδι που μόλις ξεκίνησε στην επανάληψη έγινε η σέντρα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Σταματέλος που γύρισε την μπάλα πίσω. Θα βγει μια σέντρα, ο Μπάμπης ο Αδαμίδης με το κεφάλι θα απομακρύνει την μπάλα με νέα προσπάθεια. Ο Αδαμίδης και πάλι επιχείρησε να διώξει κόντρα, ευνόησε τον Καμπύλη, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παντελή τον Σφαγή και αυτός για τον Γιώργο τον Μιγκύρο. Ο Μερκούρη είναι αυτός ο οποίος στη σέντρα του γηπέδου δίνει μάχη σε ένα μαρκάρισμα τώρα που θα γίνει το φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα. Ένα φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα, το οποίο εκτελεί ο Παντελής ο Σπαγής με πάσα για τον Μιγκύρο. Και πάλι γηπεδούχη με τον Σπαγή που προωθείται συχνά πυκνά, αλλάζει την μπάλα με τον Μερκούρη, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα. Το κέρδος για τον Απόλλωνα είναι το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Η
η μπάλα που απομακρύνεται από τους παίκτες της Χρυσούπολης, όπως με τον Καμπύλη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κώστα τον Ιτζόγλου. Η μπάλα στον Παντελή τον Σφαγή, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή μπαλιά, 40 μέτρων. Δεν μπόρεσε ο Πούγιας αρχικά, συνέχεια κερδίζει την μπάλα. Ο μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων, θα έχουμε το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι από την αριστερή πλευρά με τον Γιώργο τον Μικύρο. Να το εκτελεί με δύναμη. Πάλι ο Μικύρος δίνει μάχη πάνω στην πλάγια γραμμή. Απομακρύνουν οι παίκτες της Χρυσούπολης, όπως παρακολουθώντας το πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, έγινε μια κεφαλιά. Δεν θα ανησυχήσει ο Παπαχριστόπουλος, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί είναι πεσμένος παίκτης των γηπεδούχων και θα έχουμε αυτή την αναγκαστική διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ποιος παίκτης του Απόλλωνα είναι πεσμένος, είναι κοντά ο Μπρούσαλης με τον Πούγια, πάει και ο Αδαμίδης με τον Μερκούρη. Είναι ο Παντελής ο Σφαγής, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, θα σηκωθεί. Θα εκτελεστεί ένα πλάγιο από τον Σαουτόγκ, ο οποίος στα πλαίσια του fair play αναμένεται να δώσει την μπάλα στους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης βγάζει την μπάλα υποτικά στα πλαίσια του fair play την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να εκτελεστεί το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Μίτσι. Η μπάλα στον Σταματέλο. Βγήκε η σέντρα από τον Μίτσι. Ο Σφαγής με τον Καμπύλη που προωθείται. Ο Αλεβίζος από την δεξιά πλευρά με τον Καμπύλη που έχει προωθηθεί. Η σέντρα από τον Μπάμπη τον Αδαμίδη. Η μπάλα που θα φτάσει στον Γιώργο τον Μικύρο. Αυτό για τον Αδαμίδη και πάλι. Ο Παντελής ο Σφαγής, ο οποίος θα κάνει την κάθε την πάσα, δεν είναι καλή. Κέρδισε την μπάλα για την κυπελλούχο ομάδα, μια σέντρα σούτε. Ο Παλαιογιάννης είναι αυτός που έκανε μια σέντρα σούτε. Έγινε μια κόντρα, δεν ξεγελάστηκε ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος μάζεψε την μπάλα. Ο Καμπύλης είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα. Θα δώσει για τον Σαουντόγκ, ο οποίος ξεφεύγει εντυπωσιακά, ξεφεύγοντας από τους αντιπάλους του, όμως η πάσα του για τον Μερκούρ δεν ήταν καλή. Αμάκρυνε την μπάλα ο Μίτσης παραχωρώντας το πλάγιο με τον Σαουντόγκο να το εκτελεί, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στον Καμπύλη. Αυτός για τον Σφαγή. Ο Σφαγής ξεφεύγει, θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μικύρο από την αριστερή πλευρά. Αυτός έσκαψε την μπάλα ψάχνοντας τον Μπρούσαλη, δεν τα καταφέρνει, μπάλα εύκολα. Θα φτάσει στο σημείο που κινείται μόνο και μαζεύει την μπάλα ο Παπαχριστόπουλος.
Ο Αδαμίδης είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Κώστα τον Ιτζόγλου. Αυτός κάνει την παλιά για τον Μίγκυρο. Ήρθε και ο Πούγιας, πολλά μέτρα μακριά από το σημείο της δράσης του για να πάρει μπάλα. Έχουμε τώρα τον Καμπύλη να κάνει μια παλιά, δεν θα προλάβει την μπάλα ο Σαουντόγκο. Αυτά τα βία στα λάθη στους συνδυασμούς των γηπεδούχων προέρχονται από το άγχος που έχουν για να φτάσουν στη νίκη και να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ. Τώρα σε δέση offside υποδεικνύεται από τον βοηθό ο Σαουντόγκο. Δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Άγγελο τον Μαργαρίτη να ετοιμάζεται για να εκτελέσει αυτό το offside. Δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αδαμίδη να χάνει την μπάλα. Ο διαιτητής που δεν είδε παράβαση στο μαρκάρισμα του Σταματέλου επάνω στον Αδαμίδη. Θα εκτελέσει το πλάγιο αυτό από τον Μαργόνι. Ο Μπλούσαλης είναι αυτός ο οποίος κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μικύρο. Ο Πούγιας από την αριστερή πλευρά της επίδεσης ξεφεύγει εντυπωσιακά, αλλά δεν έκανε το σούτ. Θεώρησε προτιμότερο να βγάλει την πάσα για τον Μπρούσαλη. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Σαουντόγκο αλλάζει την μπάλα με τον Παλαιογιάννη. Θα έχουμε την μπάλα να μην φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα θα γίνει η προβολή. Από τον Αγγελούση η προβολή που παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Γιώργος ο Μικύρος θα έρθει για να το εκτελέσει το κόρνερ αυτό από την δεξιά πλευρά όπως κινούνται στην επανάληψη οι γηπεδούχοι. Ο Μπάμπης ο Αδαμίδης τώρα που θα βγάλει νέα σέντρα. Να ο Μπλούσαλης τώρα σε δέση βολής θα κάνει ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ από την λόμπα του Δημήτρη του Μπλούσαλη, ο οποίος έκανε αυτό το έξοχο πλασέ από πολύ δύσκολη θέση και δικαιολογημένα πάνε όλοι οι συμπαίκτες του πάνω του. Μια αγκαλιά όλοι οι παίκτες του Απόλλωνα. Ένα γκολ που φέρει τη σφραγίδα του Δημήτρη του Μπλούσαλη, που είδε εκτός θέσης τον αντίπαλο goalkeeper και με ένα καταπληκτικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαχριστόπουλου, γράφοντας το 1-0. Ακούσατε βέβαια και τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα. Το γκολ πριν από λίγο για τον Απόλλωνα. Ένα γκολ, όπως σας είπαμε, που φέρει τη σφραγίδα του Μπρούσαλη, του αρχηγού των γηπεδούχων. Να ο Μπρούσαλης και πάλι που φεύγει ταχύτατα στην αντεπίδεση. Η μπάλα που με δυσκολία θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού χτύπησε πρώτα στο σημειάκι. Υπάρχουμε ένα πλάγιο που είναι σαν κοντινό κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ο Σαουντόγκο. Ο Σταματέλος απομακρύνει την μπάλα για ένα σημείο που κινείται ο Αλεβίζος, ο οποίος θα κάνει την λάθος μπαλιά. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ και 2 λεπτά.
Η γηπεδούχη με το γρήγορο γκολ στην επανάληψη. Του Δημήτρη του Μπρούσαλη έχουν αποκτήσει το προβάδισμα. Έχουν το πάνω χέρι πλέον. Στην υπόθεση σωτηρία. Και για την νίκη σήμερα να είναι ευκαιρία και πάλι το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για την Λαφράδα, για τον Απόλλωνα. Το 2-0 με τον Βαγγέλη τον Παλαιογιάννη, ο οποίος θα γίνει και πάλι ένα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Πήγανε μαζί να πανηγυρίσουν τον γκολ του Παλαιογιάννη, ο οποίος κατάφερε με ένα φαλτσαριστό πλασέ να περάσει την μπάλα πάνω από τον Παπαχριστόπουλο. Ο Απόλλωνας που αποκτά προβάδισμα 2 τερμάτων νωρίς στην επανάληψη και πλέον αγκαλιάζει την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία, καθώς και την νίκη σήμερα. Αν και απομένουν πολλά λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ένα μαρκάσμα τώρα που θα γίνει ο διαιτητής, άρχισε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά, αλλά έχει δώσει και το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιώργος Μικύρος. Ο Σπαγής εκτέλεσε το φάουλ. Έχουμε τώρα τους γηπεδούχους με κοντινές φάσεις συνδυάζονται. Ο Σπαγής, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα. Ο Σαουντόγκο δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Αδαμίδης είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα. Την αλλάζει με τον Καμπύλη. Και πάλι ο Σαουντόγκο. Οι φιλοξενούμενοι που θα κερδίσουν το φάουλ σε προσπάθεια του Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης θα πάει για να εκτελέσει ο ίδιος το φάουλ που κέρδισε. Με το κεφάλι απομακρύνει την μπάλα ο Αδαμίδης και τώρα η γηπεδούχη με την μπαλιά που θα βγει για τον Σαουντόγκο. Ο Σαουντόγκο δεν θα προλάβει την γρήγορη απομάκρυση της μπάλας από τον Γεροδήμο. Θα έχουμε τώρα και την πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Σωτήρης Οντίλα είναι αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Μπάμπη του Αδαμίδη. Εδώ σε κοντινό πλάνο το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιώργος ο Μικύρος από την δεξιά πλευρά, παρότι αριστεροπόδαρος, εκτελεί συχνά πυκνά τις στημένες φάσεις. Η μπάλα που θα περάσει παράλληλα με την εστία του Παπαχριστόπουλου. Απομακρύνει την μπάλα έστω και δύσκολα ο Μελάς, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων. Και τώρα θα γίνει και δεύτερη αλλαγή. Ο Ραπά είναι αυτός ο οποίος θα περάσει. Ο Κώστας ο Αλεβίζος είναι αυτός που θα φύγει από το γήπεδο. Όλα αυτά και ενώ θέλουμε λιγότερα από μισή ώρα για να τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο και ο αγώνας κατά συνέπεια.
Ο Μιγγύριος από τα αριστερά βρίσκει στήριγμα στον Παντελή τον Σφαγή, που συχνά πυκνά προωθείται, παρότι ξεκίνησε ως τελευταίος αμυντικός στην άμυνα των γηπεδούχων. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Ντίλα, ένα μαρκάρισμα τώρα επάνω στον Κώστα τον Ιτζόγλου, ένα μαρκάρισμα από τον Σταματέλο, ο οποίος έπεσε δυνατά στον τραντοφύλακα των γηπεδούχων. Η πάσα από τον Μερκούρη, ο Πούγιας είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Ο υψηλός όμως μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων. Η μπάλα που θα σκάσει, ο Ραπάη που πλέον θα δίνει και βοήθεια στον Δημήτρη τον Προύσαλη. Η μπαλιά τώρα που θα γίνει με στόχο τον Ραπάη. Ο Ραπάη ο οποίος κερδίζει την μπάλα έξοχα, γιατί δει την μπάλα στα πόδια. Ξεφεύγει από τον αντίπαλό του. Θα βγάλει και την σέντρα, δεν μπόρεσε ο Μπρούσαλης να κάνει το σούτ. Το κέρδος για τον Απόλλωνα είναι το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Σαουντόγκο. Ο Ραπάη που δίνει μάχες με τον Αγγελούση. Γύρισε την μπάλα πίσω Ντίλα, ακόμα πιο πίσω την μπάλα ο Σφαγής για τον Κώστα τον Ιτζόγλου. Τώρα έχουμε τον Γιώργο τον Καμπύλη, συγγνώμη. Ο Ντίλα με τον Σφαγή και τον Σαουντόγκο. Σαουντόγκο που ξεβεύγει από τους αντιπάλους, θα κάνει και τη μεταβίβαση για τον Προύσαλη. Μια προσπάθεια τώρα για τους γηπεδούχους, μεγάλη ευκαιρία. Βγήκε η σέντρα από τον Πούγια σε ένα σημείο που κινήθηκε πιο γρήγορα ο τραντοφύλακας των φιλοξενούμενων, ο Παχριστόπουλος που μπλόκαρε την μπάλα. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να φύγουν στην αντεπίδεση πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο Σταμάτης ο Καμπύλης, ο στόπερε των γηπεδούχων, θα διώξει την μπάλα παραχώρητα στο κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Σταματέλο. 20 λεπτό στην επανάληψη, 25 λεπτό του παιχνιδιού. Ο Σαματέλος θα εκτελέσει το κόρνερ. Θα γίνει μια κεφαλιά από τον Αγγελούση, δεν θα διατρέξει τον παραμικρό κίνδυνο Κώστας ο Ιτζόγλου. Θα έχουμε βέβαια το δεύτερο στη σειρά κόρνερ για την ομάδα της Χρυσούπολης. Ο Μαργαρίτης θα εκτελέσει το δεύτερο στη σειρά κόρνερ. Ο Κώστας ο Ιτζόγλου βγαίνει από την εστία του, κάνει ένα-δύο βήματα, μαζεύει την μπάλα μπροστά από τους συμπαίκτες και αντιπάλους και τη δίνει γρήγορα στον Γιώργο τον Μιγγύρο. Οι γηπεδούχοι που θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να φύγουν σε μια νέα αντεπίδεση, όμως έκανε το κάτι παραπάνω. Μιγγύρος έχασε την μπάλα. Αμάκρυνε την μπάλα ο Ντίλα. Η μπάλα που θα γυρίσει τώρα πίσω στον Κώστα τον Ιτζόγλου, η πρώτη κεφαλιά από τον Ραπάη. Ο διαιτητής θεώρησε ότι έσπρωξε ο επιθετικός των γηπεδούχων για να πάρει την κεφαλιά. Οι φιλοξενούμενοι τώρα με τον αρχηγό τον Εμελά να γυρίσει την μπάλα πίσω. Η σέντρα που θα βγει, ο Σαουντόγκο είναι αυτός που δίνει λύση και κερδίζει την μπάλα. Και τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά για ένα σημείο που κινείται ο Ραπάη. Καταπληκτική αυτή η αντεπίδεση των γηπεδούχων. Να δούμε αν θα γίνει το 3-0. Ο Ραπάη φεύγει,
δεν θα μπορέσει να κάνει και το σούτ απέναντι από τον Παπαχρυσόπουλο. Η προβολή από τον Γεροδήμο, η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ολοκληρώσει με νίκη και με μεγάλο σκορ σήμερα την αναμέτρηση κοντά στη Χρυσούπολη. Όμως ο Σαουντόγκο δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ απέναντι από τον αντίπαλο goalkeeper. Ο Γεροδήμος ήταν αυτός με προβολή. Έδιωξε την τελευταία στιγμή την μπάλα. Ο Γιώργος ο Μικύρος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ, το σούτ που θα γίνει πολύ όμορφη ενέργεια. Το σούτ επάνω στην κίνηση από τον Ραπάη, ο οποίος από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι είναι μια διαρκής πηγή κινδύνων για την αιστεία των φιλοξενούμενων, έχοντας πολλά κέφια. Ο Ραπάη παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, δημιουργεί κινδύνους. Έχουμε τώρα τους φιλοξενούμενους να χάνουν την μπάλα σε προσπάθεια του Σταματέλου. Η πάσα τώρα από τον Μερκούρη για τον Ραπάη. Ο Ραπάη κάνει μια έξοχη ενέργεια, ξεφεύγει από δύο και τρεις αντιπάλους, όμως έκανε το κάτι παραπάνω. Έκανε κατάχρηση της ντρίμπλας. Θα την χάσει την μπάλα. Η σέντρα που θα βγει με στόχο τον Εμελά. Ο Σφαγής κοντά στον παίχτη των φιλοξενούμενων, ο οποίος προσπάθησε έξυπνα να κερδίσει το πέναλτι, ο διατής τον είδε και του βγάζει και την κίτρινη κάρτα, βλέποντας την προσπάθειά του να τον ξεγελάσει. Ο Μελάς που δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα του διαιτή. Μεγάλη συμβολή στην τεχνική αισία των γηπεδούχων από τον κύριο Γιάννη Θεοχαρίδη, ο οποίος ανέλαβε μεσούσεις της περιόδους, ένα πολύ κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος στην ομάδα του Απόλλωνα 2006, και έχοντας κάνει μια πραγματικά έξοχη πορεία. Να τώρα το σούτ που θα γίνει από τον Μερκούρη. Βλόκαρε την μπάλα ο Παπαχριστόπουλος και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, με τον Σαουντόγκο να δέχεται την πάσα από τον Παλαιογιάννη. Ο Σαουντόγκο που βρίσκει από την αριστερή πλευρά τον Γιώργο Τομιγκύρη, ο οποίος ξεφεύγει εντυπωσιακά. Θα κάνει και την πάσα. Να η ευκαιρία με τον Μερκούρη, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα σου. Δεν έχει όμως δύναμη. Στη σέντρα που επιχείρησε ο μέσος των γηπεδούχων νωρίτερα, είχε βρεθεί πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεχόμενος μια κόντρα. Θα έχουμε και την τρίτη αλλαγή για τον Απόλλωνα 2006. Ο Χάρης ο Πούγιας είναι αυτός ο οποίος θα φύγει από το γήπεδο. Ο Ηλίας ο Χρυσανδακόπουλος είναι αυτός ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, αποτελεί και την τρίτη αλλαγή για τον Απόλλωνα. Ο Χρυσανδακόπουλος είναι αυτός τώρα που δέχεται και ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Αγγελούση. Θα κερδίσει την μπάλα ο Χρυσανδακόπουλος σε νέο δυνατό μαρκάρισμα επάνω στον νεαρό παίκτη των γηπεδούχων, ο διαιτητής που δεν έδωσε το φάουλ, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Είχε μια σέντρα για ένα σημείο που κινείται μόνο Κώστας ο Ιτζόγλου.
Ώρα πάει ο οποίος θα χάσει την μπάλα, όμως η μπάλα θα φτάσει στον Ντίλα. Ο Ντίλα για τον Παντελή τον Σπαγή. Ο Ξανθακόπουλος τώρα, ο Ηλίας είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. 27ο λεπτό στην επανάληψη, 72ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Απόλλωνας με τα δύο γκολ που πέτυχε στην επανάληψη. Το πρώτο με τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη, ένα γκολ για highlight θα τολμούσαμε να πούμε. Ένα γκολ που έφερε την σφραγίδα του μεγάλου αρχηγού των γηπεδούχων. Το δεύτερο γκολ δύο λεπτά αργότερα από τον Ευαγγέλη τον Παλαιογιάννη, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπα Χριστόπουλου. Οι γηπεδούχοι που είχαν και άλλες ευκαιρίες στην επανάληψη. Για να αυξήσουν το δίκτυο σκορ κόντρα στην ομάδα της Χρυσούπολης που δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα επιθετικά στο παιχνίδι. Ο Σαουντόγκο είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την μπάλα και την αλλάζει με τον Καμπύλη, αυτός για τον Σπαγή. Ο Καμπύλης λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. Κερδίζουν την μπάλα τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Δαφόπουλο. Να κάνει μια κάθετη πάσα, έγινε η λάθος μεταβίβαση. Κέρδισε την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα αντικανονικό τώρα που θα γίνει. Που επισήρηκε την κίτρινη κάρτα για τις άφησης στο παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Το φάουλ πάνω στον Γιώργο τον Μιγκύρο. Ο Παντελής ο Σπαγής θα εκτελέσει το φάουλ αυτό. Δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα ο Ντίλα. Η λάθος πάσα στη συνέχεια από τον Μουστακάκη. Έχουμε τον Ντίλα να αλλάζει την μπάλα με τον Σαουντόγκο. Θα κερδίσει την μπάλα ο Μερκούρη, ο οποίος δέχεται την πίεση των αντιπάλων. Θα δεχτεί το αντικανονικό μαρκάρισμα με το πέναλτι. Ένα πεντακάθαρο πέναλτι που αμέσως διαιτητής χωρίς να καθυστερήσει καθόλου έδειξε την σκάη των ποινών το πέναλτι. Η ανατροπή επάνω στον Μαρσέλ Μερκούρη. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Δημήτρη τον Μπρούσαλ να πετύχει το δεύτερο προσωπικό τέρμα και να δώσει ένα προβάδισμα τριών τερμάτων για τον Απόλλωνα. Ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης εκτελεί το πέναλτι και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα γίνει το 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από την εξέδρα. Ο Απόλλωνας πραγματικά εντυπωσιακό στην επανάληψη. Όπως σας είπαμε ήταν η καλύτερη ομάδα και στο πρώτο ημίχρονο. Το μόνο που έλειπε από την γηπεδούχο ομάδα ήταν το γκολ. Τα γκολ που ήρθαν μαζωμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Αξίζουν συγχαρητήρια οι παίκτες του Απόλλωνα για την οριμότητα που έδειξαν λόγω της μεγάλης κρισιμότητας του παιχνιδιού. Τελευταία αγωνιστική γάρα του πρωταθλήματος στις δεύτερες κατηγορίες των Αθηνών, ο Απόλλωνας κάνοντας ένα εντυπωσιακό σερί νικών. Στα τελευταία παιχνίδια έδιωξε το άγχος για την παραμονή στην κατηγορία. Δικαίως παραμένει ο Απόλλωνας κάνοντας και πολύ καλή πορεία από τη στιγμή που ανέλαβε προπονητής ο κύριος Γιάννης Θεοχαρίδης. Απέκτησε νοοτροπία νικητή ο Απόλλωνας και δεν είναι τυχαία και τα
Νικηφόρα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων. Ο Ραπά έχει την μπάλα στα πόδια, ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Μαργαρίτη, ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Έχουν αγριέψει οι φιλοξενούμενοι, δείχνουν να έχουν χάσει τον έλεγχο. Σε κάποιες περιπτώσεις παίζουν ιδιαίτερα σκληρά. Ο διαιτητής έβγαλε την κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιώργο τον Μικύρο. Έφυγε από την μπάλα ο Μερκούριο, παίκτης που κέρδισε πριν από λίγο το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης. Ο Μικύριος θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον αριστερό πόδαρο, αριστερό φουλμπακ των γηπεδούχων. Το εκτελεί όμως ο Παπαχριστόπουλος, μαζεύει την μπάλα. Η Χρυσούπολη για να παραμείνει στην κατηγορία θα πρέπει να την βοηθήσουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των άλλων ομάδων που μάχονται για την παραμονή. Ο Απόλλωνας έπαιξε σήμερα για την ιστορία του και για το μήτρο του. Πολύ όμορφα ο Δημήτρης Μπρούσαλης κέρδισε την μπάλα από δύο αντιπάλους. Θα έχουμε και το φάουλ που καταλογίζει ο διαιτητής δικαίως. Ο Δημήτρης Μπρούσαλης που ήταν από τους κορυφαίους στην αναμέτρηση μαζί με τον Γιώργο τον Μικύρο, μαζί με τον Σαμάτη τον Καμπύλη, μαζί με τον Χάρη τον Μπούγια και τον Μαρσέλο τον Μερκούρη και τον Σαουντόκο. Δεν υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει από τον Απόλλωνα. Ένα φάουλ πολύ καλό το οποίο εκτέλεσε ο Μερκούρη πριν από λίγο. Θα έχουμε τώρα τον τερματοφύλακα της Χρυσούπολης, τον Παπαχριστόπουλο, να μαζεύει την μπάλα, να την επαναφέρει αργά-αργά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι. Ήταν σαφέστατα καλύτερο σήμερα ο Απόλλωνας. Έδειξε να θέλει περισσότερο την νίκη στην έδρα του, μπροστά στον κόσμο του. Ο Καμπύλης είναι αυτός ο οποίος απομάκρυνε αρχικά στη συνέχεια, θα διώξει την μπάλα ο Μερκούρη. Ο Σαουντόγκο πολύ γρήγορα επάνω στην μπάλα παραχωρεί το πλάγιο. Εκνευρισμένος ο Καμαρέτσος. Εκτελεί το πλάγιο, θα διώξει την μπάλα ο Ντίλα. Νέο πλάγιο για την ομάδα της Χρυσούπολης, τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ο Σαουντόγκο δυνατά, ήρθε σε βοήθεια και ο Ντίλα. Ο Ραπάη με τον Ντίλα να διώχνει μπροστά στον Μερκούρη. Απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα, παραχωρούν το πλάγιο. Η μπάλα στον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης που επιχείρησε να βρει τον Νταφόπουλο, κέρδισε την μπάλα ο Ραπάη και τώρα έχουμε τον Σαουντόγκο να κάνει μια όμορφη ενέργεια. Ο Μαργαρίτης, ο οποίος δείχνει εκνευρισμένος, θα βγει τώρα μια σέντρα. Έρχεται ο Σαουντόγκο, ο οποίος ελέγχει την μπάλα, την απομακρύνει ως παγίση για ένα σημείο που κινείται ο Ραπάη, ο οποίος βρίσκει στήριγμα στον Ντίλα. Θα έχουμε τώρα τον Ηλία τον Χρυσαδακόπουλο να βάζει έξυπνα το σώμα του να κερδίζει την μπάλα.
Ο Γιώργος ο Μικύρος ξεφεύγει εντυπωσιακά για τον Χρυσανδακόπουλο. Δυνατές μάχες τώρα με τον Μερκούρη να έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά ένας παίκτης των φιλοξενούμενων δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Προφανώς έχει πάθει κράμπα και ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης τον βοηθά να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο κάνοντας κάποιες ασκήσεις. Ο Μπόικος ήταν τελικά. Ο αγαπημένος Μπρού των φιλάθλων του Απόλλωνα ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έναυμα στους γηπεδούχους να κάνουν αυτήν την σαρωτική πραγματικά εμφάνιση στην επανάληψη, πετυχαίνοντας 3 γκολ, δημιουργώντας και χάνοντας αρκετές ακόμα ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία. Τώρα έχουμε τον Σταματέλο να μην μπορεί να κάνει το σουτ, στη συνέχεια ένα τελείως άστοχο σουτ από τον Μελά. Η μπάλα που έχει φύγει εκτός γηπέδου, θα περάσει μια νέα μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η μπάλα στον Παντελή το Σπαγή. Ο οποίος ψάχνει να βρει τον Μαρσέλο Μερκούρη, ο οποίος έχασε την μπάλα. Οι παίκτες της Χρυσούπολης. Μια σέντρα τώρα που θα βγει παράλληλα με την εστία του Κώστα του Ιτζόγλου, ο οποίος μάζεψε εύκολα την μπάλα. Και τώρα έχουμε από τα δεξιά τον Αραπάη που κόβει όμορφα την μπάλα. Θα κάνει και την αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιώργο τον Μικύρο που προωθείται συχνά πυκνά. Πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο που παίζουν οι φιλοξενούμενοι στην επανάληψη. Αλλάζουν όμορφα την μπάλα, δεν κάνουν τα εύκολα και αβίαστα λάθη. Να, η πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα για το, 4-0, όμως δεν θα έρθει το τέταρτο γκολ για τον Απόλλωνα αφού έκανε το κακό κοντρόλ. Ο Ραπάη λίγο νωρίτερα έχασε την ευκαιρία για την ομάδα του. Ο Ντίλα είναι αυτός που αλλάζει την μπάλα. Ο Σαουντόγκο βρίσκει από τα δεξιά τον Ντίλα που κάνει μια έξοχη ενέργεια, ξεφεύγει από τους αντιπάλους για τον Ραπάη, συγγνώμη, ο οποίος έκανε μια ακόμα έξοχη ενέργεια, ξέφυγε πάνω στην πλάγια γραμμή, έκανε μια κούρσα ο διαιτητής που έβγαλε και την κίτρινη κάρτα σε παίκτη των φιλοξενούμενων. 5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, εδώ στο γήπεδο της Ριζούπολης, ο Απόλλωνας σφραγίζει την παραμονή του στην κατηγορία και την ερχόμενη περίοδο με αυτήν την νίκη θρίαμβο, θα τολμούσαμε να πούμε, κόντρα στην ομάδα της Χρυσούπολης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Αλέξης ο Ραπάη. Ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ αυτό, δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να αρχικά να κάνουν κάποιο σου. Τώρα η ευκαιρία με τον Χρυσαδακόμ να δίνει για τον Μπρούσαλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στην σέντρα του Ηλία του Χρυσανδακόπουλου ο Μπρούσαλης, ο οποίος έκανε το σούτ αμέσως. Η μπάλα ελάχιστα κατοστά δίπλα από το κάτω δοκάρι της εστίας του Παπαχριστόπουλου. Η ευκαιρία για τον Απόλλωνα να φτάσει ένα τέταρτο γκολ. Ο Καμπύλης που έχασε την μπάλα. Θα έχουμε τον Μελά να πασάρει την μπάλα για τον Δουλιγέρη. Ο Δουλιγέρης ο οποίος
κοντά στο σημείο του κόρνερ θα επιχειρήσει σέντρα η προβολή από τον Παντελή τον Σπαγή. Το κόρνερ είναι το κέρδος για την ομάδα της Χρυσούπολης σε 2 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ένα κόρνερ που εκτελείται, δεν μπόρεσε να διώξει σωστά την μπάλα. Ο Ντίλας στη συνέχεια έγινε το σούτε από τον Ντουλιγέρη, όμως δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα ο Κώστας ο Ιτζόγλου. Ο Ηλίας ο Χρυσαλακόπουλος επιχείρησε να κοντρολάρει την μπάλα. Πιέζει τον Μαργαρίτη, τον Λίμπερο, τον φιλοξενούμενο. Η μπάλα που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του παιχνιδιού. Αργά αργά τώρα οι γηπεδούχοι θα εκτελέσουν τον πλάγιο. Με τον Γιώργο τον Μιγκύρο, που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες των γηπεδούχων χωρίς να εξαιρίσει κανείς. Ο Μερκούρη είναι αυτός ο οποίος ξεφεύγει τώρα. Θα βγάλει και την παλιά για τον Μπρούσαλη πιο γρήγορα. Ο τραντοφύλακας των φιλοξενούμενων ο Παπαχρυσόπουλος μαζεύει την μπάλα. Πιέζει ο Ραπάη, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ επάνω στον Καμαρέτσο. Η κίτρινη κάρτα τον διαιτή στον Ραπάη, γιατί δεν είχε στηθεί σωστό σημείο για να εκτελεστεί το φάουλ. Όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε ένα φάουλ. Η μπάλα στον Μπόικο. Αυτός άλλαξε την μπάλα με τον Μίτσι. Τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα στο βάθος. Ο Νταφόπουλος θα κερδίσει και το κόρνερ. Ίσως η τελευταία προσπάθεια των φιλοξενούμενων να φτάσουν στον γκολ της τιμής και να μειώσουν το σκορ σε 3-1. Ένα φάουλ τώρα που θα κερδίσουν οι παίκτες της Χρυσούπολης. Ένα φάουλ από τον Ηλία τον Χρυσανθακόπουλο. Πολύς κόσμος τώρα στα καρέ του Ιτζόγλου. Ίσως η τελευταία φάση στο παιχνίδι, αφού έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Με το ένα χέρι απομακρύνει την μπάλα ο Ιτζόγλου και τώρα έχουμε τους γηπεδούχους να θέλουν να φύγουν στην αντεπίδεση. Πάτσε την μπάλα ο Μερκούρη. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Κώστα τον Ιτζόγλου, ο οποίος απομάκρυνε με τα πόδια. Ένα πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η σέντρα που θα βγει από τον Αγγελούση. Η μπάλα διεκδικείται στον αέρα. Δεν μπόρεσε να διώξει σωστά την μπάλα ο Καμπύλης. Ο Μπόκιος θα βγάλει μια σέντρα. Ο Σπαγής θα απομακρύνει την μπάλα, παραχωρώντας το κόρνερ. Στο 92ο λεπτό του παιχνιδιού βρισκόμαστε. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής ο κύριος Κυριακόπουλος, που δεν είχε προβλήματα. Έγινε από την αρχή ο κυρίαρχος των φάσεων μπροστά στις δύο εστίες. Η μπάλα από τον Ιτζόγλου στον Αραπάη και θα έχουμε τον Μερκούρη τώρα, ο οποίος κρατά την μπάλα στα πόδια και ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα βγάλει τη σέντρα, πολύ καλή σέντρα για τον Ηλία τον Χρυσανθακόπουλο, ο οποίος τρέχει αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει και την μπάλα. Η μπάλα στον Παπαχριστόπουλο. Ο διαιτητής που κοίταξε και το ρολόι του δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Με τον Απόλλωνα μεγάλο κερδισμένος αφήνει τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας των Αθηνών. Να κερδίζει τον αγώνα με σκορ 3-0.
κόντρα στην ομάδα της Χρυσούπολης. Δύο γκολ ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης, ένα γκολ ο Βαγγέλης ο Παλαιογιάννης. Ο Ηλίας ο Ξαδακόπλος που θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού για τον Ραπάη. Ο Ραπάη για τον Μερκούριο. Ο Μερκούρης άνοιξε την μπάλα για ένα σημείο που κινείται μόνο ο Παπαχριστόπουλος. Να πω διαιτητής μόλις όλα τα σφίξια, τελευταία φορά που βρίσκει τον Απόλλωνα να φτάνει σε αυτή την πανάξια νίκη, να παραμένει στην κατηγορία δικαίως. Ο Γιάννης Θεοχαρίδης, ο οποίος ο προπονητής του γηπέδου Κονσάφος, ικανοποιημένος από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Απόλλωνας έφτασε στην μεγάλη νίκη με σκορ 3-0. Ο Γιάννης Θεοχαρίδης που άλλαξε τις ισορροπίες στην τεχνική ηγεσία των γηπεδούκων με το που ήρθε στην ομάδα, έδωσε στους παίκτες νοοτροπία νικητή. Ο Απόλλωνας που έκανε ένα κρεσέντο νικηφόρων αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα, δικαίως παραμένουν στην κατηγορία οι νεαροί παίκτες του Απόλλωνα. Υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση, βλέπετε και τους πανηγυρισμούς δικαίως. Δεν υπάρχει παίκτης που να υστέρησε από τον Απόλλωνα. Ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών, ήταν ο παίκτης που πέτυχε το πρώτο και πραγματικά γκολ για highlight, θα τολμούσαμε να πούμε, που πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο goalkeeper. Στη συνέχεια είχαμε οι παίκτες του Απόλλωνα, οι οποίοι τώρα στη σέντρα του γηπέδου θα πιαστούν χέρι-χέρι και θα πάνε προς την πλευρά του κόσμου για να τον ευχαριστήσουν. Δικαίως υπάρχουν αυτοί οι πανηγυρισμοί των παίκτων του Απόλλωνα. Το ευχαριστώ από τον κόσμο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, από ένα απόλυτα δίκαια. Επικράτησε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική, με σκορ 3-0 της Χρυσούπολης και παραμένει στην κατηγορία ο Απόλλωνας 2006, που έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έφτασε στην άνετη επικράτηση με χαρακτηριστική ευκολία στην επανάληψη.